Επιστρέψω στη συζήτηση μας, κύριε καθηγητά. Γίνονται δηλώσεις από τη Λάρνακα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πάμε να τον ακούσουμε και να τα ξαναπούμε μετά. Πελεράν, με δεδομένο βεβαίως το πλαίσιο Γκουτέρες. Και ο σκοπός δεν είναι η διαπραγμάτευση για την διαπραγμάτευση. Είμαστε οι τελευταίοι που θα ήθελαν ατέρμονες διαπραγματεύσεις, αλλά είναι η επίλυση του Κυπριακού, ο τερματισμός της ξένης κατοχής, η επανένωση της πατρίδας μας με ομοσπονδία και η Κύπρος να είναι απαλλαγμένη από τον έλεγχο ξένων κρατών, δηλαδή η κατάργηση των εγγύησεων. Εάν η τουρκική πλευρά πράγματι εννοεί ότι αποδέχεται το πλαίσιο Γκουτέρες, δηλαδή ότι έχει αλλάξει η άρνηση που έδειξε στο Κραν Μοντανά και που οδήγησε σε αδιέξοδο, τότε πρόκειται πράγματι για μια σημαντική εξέλιξη. Λέμε εάν, διότι οι αναφορές που έχει κάνει ο κύριος Ακιντζή φαίνεται να παραπέμπουν σε κάτι άλλο και όχι στο πλαίσιο Γκουτέρες. Εν πάση περιπτώσει, αυτά μπορεί να διευκρινιστούν μόνο μέσα από διάλογο. Ελπίζουμε ότι εφόσον επιβεβαιωθεί και υλοποιηθεί ο διορισμός Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, θα βοηθήσει για την επανέναρξη της διαπραγμάτευσης. Κύριε Προδρόμο, τι διαφορά υπάρχει από το non-paper της 30 Ιουνίου του 2017 εκεί που έχει κάνει αναφορά ο κατοικικός ηγέτης και με το πλαίσιο Γκουτέρες που έχει κάνει αναφορά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εχθές? Η διαφορά είναι ότι το πλαίσιο Γκουτέρες είναι ένα. Το πλαίσιο Γκουτέρες είναι πολύ καλά γνωστό σε όλους μας ότι είχε εμφανιστεί, συγκεκριμενοποιηθεί όταν ο Γενικός Γραμματέας της 4 Ιουλίου είχε υπαγορεύσει τις παραμέτρους που αποτελούσαν και ενός είδους πλαίσιο για την διαπραγμάτευση, είχε υπαγορεύσει τις παραμέτρους τις οποίες κατέγραψε ο ειδικός απεσταλμένος, ο κύριος Έιντε. Αυτό είναι το πλαίσιο Γκουτέρες και είναι πολύ καλά γνωστό σε όλους και έχει δημοσιοποιηθεί από τότε. Η αναφορά που γίνεται στην 30 Ιουνίου είναι αναφορά στην εμπλοκή των διαπραγματεύσεων. Θυμόμαστε όλοι ότι εκεί είχε σημειωθεί μια εμπλοκή για την οποία χρειάστηκε ακριβώς να επανέλθει ο Γενικός Γραμματέας με το πλαίσιο Γκουτέρες. Είναι καθαρά τα πράγματα και πρέπει να κάνουμε και μια έκκληση στην δική μας πλευρά. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις νομίζω ότι συμφωνούμε στο ότι θα πρέπει να υπάρξει μια λύση χωρίς εγγύητες, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, άρα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το κεκτημένο που είναι το πλαίσιο Γκουτέρες. Οι υπόλοιπες συζητήσεις και κάποτε το να λεπτολογούμε τα διάφορα στιγμιότυπα της προηγούμενης διαπραγμάτευσης σίγουρα δεν είναι επικοδομητικές. Επικοδομητικό είναι να έχουμε την κοινή θέση ότι πρέπει να ξεκινήσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις και να αξιοποιήσουμε το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα. Θεωρεί όμως ότι υπάρχει διπλή ερμηνεία στο πλαίσιο Γκουτιέρες σας. Το πλαίσιο Γκουτιέρες είναι ένα, δεν μπορεί να είναι δύο. Είναι συγκεκριμένες πρόνοιες, οι οποίες δεν χωρούν δύο ερμηνείες. Ο Γενικός Γραμματέας, το ξέρουμε όλοι, το είχε πει δημόσια, δεν είναι έγγραφο διαπραγματεύσεων, είχε πει ότι η Κύπρος με την λύση πρέπει να γίνει ένα κανονικό κράτος. Και αυτό σημαίνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Τα περισσότερα λόγια νομίζω ότι δεν εξυπηρετούν σε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, κύριε Προδρόμου, θεωρείτε ότι υπάρχει διάσταση απόψεων ως προς την ερμηνεία του πλαισίου Γκουτέρες και θεωρείτε ότι αυτό θα επηρεάσει τη μετέπειτα πορεία των διαπραγματεύσεων? Το πλαίσιο Γκουτέρες είναι πολύ συγκεκριμένο. Είναι εκείνο το οποίο δεν είχε την πολιτική βούληση να αποδεχτεί η Τουρκία στο Κραν Μοντανά και οδηγηθήκαμε σε αδιέξοδο. Θα πρέπει να γίνει μια νέα προσπάθεια και ακριβώς γι' αυτό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όλον αυτόν τον καιρό λέει ότι θα πρέπει να γίνει και η σωστή προετοιμασία. Δηλαδή να είναι οι ενδιαφερόμενες πλευρές έτοιμες να συζητήσουν όπως το ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας στην βάση εκείνου του πλαισίου. Άρα τι να αναμένουμε από εδώ και πέρα?
Αυτό που ήδη σας έχω πει, ελπίζουμε ότι ο διορισμός, η απόφαση που πρέπει να περιμένουμε να υλοποιηθεί, να μην προτρέχουμε, είναι ζήτημα των Ηνωμένων Εθνών, ο ορισμός κάποιου προσώπου ως ειδικός, ως σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα θα μπορέσει να υποβοηθήσει τα πράγματα για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Και έχετε δεχτεί επικρίσεις από το ΑΚΕΡ, κύριε Εκπρόσωπε? Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε κανένα άλλο σχόλιο. Η γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου και για αυτό που με έχετε ρωτήσει επαναλαμβάνει τις διατάξεις που αφορούν την εξωτερική πτυχή, βέβαια. Επαναλαμβάνει τις διατάξεις του πλαισίου Γκουτέρες και αυτό είναι το δεδομένο. Τα υπόλοιπα νομίζω είναι εκ του περισσού. Ευχαριστώ.